Πρόταση η οποία προβλέπει παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας συζήτησε το πρωί η Επιτροπή Συγκοινωνιών της Βουλής. Με την πρόταση παρέχονται άλλες 30 ημέρες στους πολίτες, δηλαδή έως τις 9 Μαρτίου, για να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Κάτι το οποίο φαίνεται να βρίσκει σύμφωνες στις πλείστες κοινοβουλευτικές ομάδες, όχι όμως και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αντώνη Αντωνίου. Αυτό το θέμα θα προωθηθεί στην Ολομέλεια και το Δημοκρατικό Κόμμα θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Επίσης, σήμερα όχι την ερχόμενη εβδομάδα. Με βάση την πρόταση, δίδεται επίσης ένας επιπλέον μήνας για καταβολή των καθυστερημένων οφειλών από τους πολίτες, των οποίων τα οχήματα δεν είναι σε κυκλοφορία. Η Βουλή ψήφισε νόμο για όσους ήταν ιδιοκτήτες οχημάτων και υπήρχε ισχυρισμός ότι απολέστησαν και κακώς το τμήμα ερμήνευσε ότι θα έπρεπε να δημιουργήσει τύπον ένορκης δήλωσης. Η Επιτροπή συζήτησε και πρόταση για καταβολή των τελών κυκλοφορίας ανά 3 μήνες. Χρειάζονται χρόνο για να ρυθμίσουν το λογισμικό και έτσι δόθηκε χρόνος και θα επανέλθουμε πριν το τέλος του 2015. Στην Επιτροπή κατατέθηκε και πρόταση η οποία προβλέπει την μείωση της πρόσθετης επιβάρυνσης προς όσους δεν ανανεώνουν τις άδειες κυκλοφορίας τους έγκαιρα από 30 ευρώ σε 10 συν 10% επί του συνολικού ποσού.